Από την Πέμπτη ξεκίνησε να σημειώνεται μια πτωτική τάση στην εμπορική κίνηση στα καταστήματα της Καβάλας και ειδικότερα κατά τις απογευματινές ώρες. Είναι λογικό να επηρεαστεί και το εμπορικό κομμάτι, κυρίως βέβαια άμεσα επηρεάζεται ο κλάδος της εστίασης. Σύμφωνα με τον εμπορικό κόσμο, η κίνηση περιορίστηκε λόγω της άσχημης εντύπωσης που δημιουργεί και μόνο η είδηση ότι η Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας μπήκε σε τοπικό lockdown. Συνομιλώντας με ανθρώπους που έχουν καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, παρατήρησα ότι τελευταίες μέρες ειδικά, χωρίς μουσική, σίγουρα έχει πέσει ο τζίρος τους και η επισκεψιμότητα στα καταστήματά τους. Έτσι λοιπόν, επειδή εμείς το πιστεύουμε ότι είναι αλληλένδετα τα καταστήματα εστίασης με το εμπορικό κομμάτι και είναι λογικό αυτό, έχουμε επηρεαστεί και εμείς έμεσα και σίγουρα φαίνεται αυτό και στην επισκεψιμότητα και στα δικά μας καταστήματα, όπου κυρίως στις απογευματινές ώρες ο κόσμος δεν κυκλοφορεί όπως κυκλοφορούσε και τις πρωινές ώρες πολύ λιγότερο. Πολύ είμαστε απρόσεκτοι και δεν παίρνουμε τα μέτρα. Αν τα παίρναμε δεν θα ήμασταν όπως είμαστε τώρα. Και κρυμμένα σε ένα παράδειγμα, στη Δανία είναι 95% εμβολιασμένοι. Εδώ είμαστε 60%. Γι' αυτό είπα ίσως. Σημαντικό ρόλο παίζει και το γεγονός ότι ο καταναλωτής στη συγκεκριμένη περίοδο έχει εστιάσει περισσότερο στα σχολικά είδη και προϊόντα. Αφαιρθούμε και στις εκπτώσεις που έχετε. Ναι, εμείς έχουμε, με το που ξεκινάνε τα σχολεία από τις 13 του μηνός μέχρι και τέλος του Σεπτεμβρίου, έχουμε 15% έκπτωση σε όλα τα χαρτικά. Και για να βοηθήσουμε και λόγω του κορονοϊού, καταλαβαίνετε, επειδή θα πρέπει να είμαστε πιο λίγα άτομα μέσα στο μαγαζί, υπομονή θα πρέπει να έχει ο κόσμος σε όλα τα καταστήματα. Εμείς τα βιβλιοπωλεία της πόλης δεν είναι μεγάλα καταστήματα για να μπορούν να παίρνουν πολύ κόσμο μέσα, οπότε λίγο υπομονή και θα τα βρούμε όλα. Υπάρχει και το γεγονός ότι τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο έχει εστιάσει ο καταναλωτής περισσότερο στα σχολικά προϊόντα, αλλά γενικότερα σίγουρα η όλη κατάσταση και η ψυχολογία του κόσμου, αλλά το ότι πήγαμε στο κόκκινο με ό,τι αυτό έχει επιβληθεί όσον αφορά τα μέτρα, σίγουρα επηρεάζει όχι προς το καλύτερο. Εμείς αυτό που επιθυμούμε και θέλουμε είναι να πάμε προς την κανονικότητα και με μέτρα τα οποία επιβάλλονται, με βάση βέβαια και τα νούμερα των κρουσμάτων που έχουν υπάρξει τις τελευταίες τουλάχιστον 2 με 3 εβδομάδες, σίγουρα δεν πάμε προς το καλύτερο, κάνουμε βήματα προς τα πίσω.